δεν θα πω και πολλά, είναι πλέον γνωστά τα περισσότερα που συμβαίνουν στο χώρο της εκπαίδευσης. Ειδικότερα όσον αφορά την πόλη, αντιμετώπιζε πάντα, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει και προφανώς έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα θα αντιμετωπίζει ένα τεράστιο στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο αναδείχθηκε στη διάρκεια της πανδημίας. Όπως και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που ταλανίζουν το δημόσιο σχολείο, το ταλαιπωρούν, η πανδημία τα ανέδειξε και ίσως έγιναν και πιο αισθητά, τα καταλάβαμε στο πετσί μας καλά. Οι παλινοδίες της κυβέρνησης και τα ανοιγοκλεισίματα των σχολείων, χωρίς να έχει πάρθει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την ασφαλή λειτουργία τους, ταλαιπώρησαν και τα παιδιά και τους γονείς και στην Αλεξανδρούπολη, όπως σε όλη την Ελλάδα. Ιδιαίτερα στον τόπο μας, αγανάκτηση προκάλεσε, θα πρέπει να σας πούμε, το τελευταίο κλείσιμο όσων σχολείων ήταν ακόμα ανοιχτά. Δεν είχαμε μεγάλο αριθμό κρουσμάτων και ο κόσμος αντέδρασε. Ταυτόχρονα οι μαθητές της δευτεροβάθμιας, το κλείσιμο το τελευταίο ήρθε, ενώ οι μαθητές της δευτεροβάθμιας ζητούσαν να ανοίξουν τα σχολεία και τα δικά τους τα σχολεία τα οποία ήταν κλειστά, τα κλείσανε όλα μαζί τελικά. Σε μη λειτουργία το δημόσιο σχολείο. Τα παιδιά προχώρησαν σε κινητοποίηση την οποία στηρίξαμε, χαρήκαμε, γιατί βγήκανε στο δρόμο για να ζητήσουν αυτά που δικαιούνται. Ενώ όλο αυτό το διάστημα, αυτό το χρόνο που ζούμε αυτή την κατάσταση της πανδημίας, προχωρήσαμε σε κινητοποίησεις, εκδώσαμε τις ανακοινώσεις μας, θέσαμε επανειλημμένα όλα τα ζητήματα που εμφανίστηκαν μπροστά, η τηλεκπαίδευση, με τον ελλειπή εξοπλισμό, με την έλλειψη των συνδέσεων. Υπήρξαν παιδιά που έμειναν απ' έξω τελείως, δεν είχαν καμία σύνδεση με το αντικείμενο. Ο καθαρισμός, ο ελλειπής στα σχολεία. Ζητήσαμε την ενίσχυση του προσωπικού καθαρισμού στα σχολεία. Ο συνωστισμός στα μαθητικά λεωφορεία, στα σχολικά δρομολόγια, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Για όλα αυτά κινητοποιηθήκαμε, διαμαρτυρηθήκαμε, συνεργαστήκαμε με τα παιδιά μας, με τους εκπαιδευτικούς, όσο μπορέσαμε σε όποιο βαθμό, και μπροστά μας έχουμε την Παρασκευή να οργανώσουμε ακόμη μία κινητοποίηση, μία διαμαρτυρία μπροστά στο Δημαρχείο μας στις 12 η ώρα, ζητώντας άνοιγμα των σχολείων, αλλά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει και αρμόζει στις συνθήκες. Όλα αυτά σημαίνουν επαρκές εκπαιδευτικό προσωπικό. Ζητάμε από την αρχή και από παλιότερα ακόμα, από την αρχή της πανδημίας και από παλιότερα ακόμα, τα μικρά τμήματα, τους λίγους μαθητές στην τάξη, κάτι που έπρεπε ήδη να έχει γίνει. Εννοείται ότι θεωρούμε πολύ σημαντική την καθαριότητα και να υπάρχει μόνιμο και επαρκές προσωπικό καθαρισμού και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που μπαίνουν όλο αυτό το χρόνο για τα οποία η κυβέρνηση δεν έχει πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο. Ευχαριστώ.